Εδώ επιστρέψαμε και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε κάτι έκτακτο, γιατί μόλις σας αφήναμε για το διαφημιστικό διάλειμμα, δηλαδή 2 ή 3 λεπτά μετά τις 4, ταρακουνηθήκαμε, όπως ταρακουνηθήκατε και πολύ, κυρίως στη Μαγνησία, γιατί είχαμε σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ μεταξύ Μαγνησίας και Εύβοιας, κοντά στη Σκιάθο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που λαμβάνουμε από τους σεισμολόγους. Πάμε λοιπόν τηλεφωνικά να καλωσορίσουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμη Λέκα, και τον ευχαριστούμε για αυτή την ανταπόκριση, γιατί μόλις τώρα τον καλέσαμε, για να μας πει τι είναι αυτό, πώς ξύπνησε ο εγκέλαδος κοντά στη Σκιάθο, 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ, το βλέπουμε και εδώ στην οθόνη μας. Κύριε Λέκα, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα σε όλους. Τι έχετε να μας πείτε? Είναι μόλις λίγα λεπτά μετά τη σεισμική δόνηση, αλλά ήταν ιδιαίτερα αισθητή, γι' αυτό και σας καλέσαμε. Κοιτάξτε, ήταν ιδιαίτερα αισθητή κυρίως στο Πήλιο και στη Μαγνησία και λιγότερο στις πιο δυτικές περιοχές του θεσσαλικού χώρου. Ήταν μια δόνηση που προήλθε από το θαλάσσιο χώρο μεταξύ Πηλίου και Σκιάθου. Ναι. Μια δόνηση η οποία, όπως είπατε και εσείς, έγινε αισθητή, αλλά εντάσσεται μέσα στη σεισμικότητα η οποία υφίσταται στις Ποράδες και στη Ανατολική και Δυτική Θεσσαλία γενικότερα. Βεβαίως η Σκιάθος είναι ιδιαίτερο, έχει ένα ιδιαίτερο σεισμικό καθεστώς, όπως και οι υπόλοιπες Ποράδες, που διαφέρει από την Λάρισα, την Καρδίτσα, το Σεφάντες και όλες τις άλλες περιοχές που είχαν στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς. Είναι τελείως ανεξάρτητη αυτή η διαδικασία. Είναι ένα ιδιόμορφο γεωργικό καθεστώς με ρήγματα υποθαλάσσια. Ένα από τα ρήγματα αυτά ενεργοποιήθηκε και μας έδωσε το σεισμό 2 λεπτά μετά τις 4. Θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι θέλει μια προσοχή το όλο θέμα και το παρακολουθούμε αδιάλειπτα, εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Δεν έχουμε κάποιο μεγάλο θέμα από εκεί, ούτε μπορεί να δώσει η περιοχή πολύ μεγάλο σεισμό επιπλέον. Δεν υπάρχει κατευθυντικότητα προς τη μεριά του Βόλου ή τις άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, κατευθυντικότητα δηλαδή των σεισμικών κυμάτων. Θεωρώ ότι είναι ένα γεγονός που θα λήξει σύντομα, αλλά όμως οφείλουμε εμείς ως αρμόδιοι φορείς του κράτους να το παρακολουθούμε για να δούμε τυχόν εξελίξεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο σεισμός δεν είναι δυνατόν να προβλεφτεί σε καμία περίπτωση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το παρακολουθείτε, γιατί τώρα δεν γνωρίζουμε αν θα έχουμε και άλλη μετασεισμική δραστηριότητα, δηλαδή είναι νωρίς για να πούμε αν είναι αυτός ο κύριος σεισμός και τέλος. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε ακόμη αν πρόκειται για τον κύριο. Όχι, πρέπει να περάσουν αρκετές ώρες για να δούμε και την εξέλιξη του φαινομένου, αλλά και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια τεκμηριωμένη προσέγγιση στο όλο θέμα. Και στη συνέχεια βεβαίως και ενημέρωση. Κύριε Λέκα, αυτό το σημείο μας δίνει σεισμού, σωστά? Το συγκεκριμένο. Βεβαίως, όλη η περιοχή γύρω από τις Ποράδες, το Μαλιακό Κόλπο μέχρι τη Σκιάθο, τη Σκόπελο, τη Λαγόγισο. Αλλά είναι μια περιοχή που δίνει σεισμού. Βεβαίως, βορειότερα διέρχεται το ρήγμα της Ανατολίας, από λίγη μάλλον το ρήγμα της Ανατολίας. Εκεί είναι τελείως διαφορετικό το καθεστώς. Και πάμε μετά στην απέναντι πλευρά που είναι η Χαλκιδική και τα Τριαπόδια, που εκεί πια είναι ένα άλλο καθεστώς, επίσης επηρεαζόμενο από το μεγάλο ρήγμα της Ανατολίας. Άρα αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει τα άλλα ρήγματα που μας περιγράφεται? Όχι, όχι. Πρώτον, γιατί είναι τελείως ανεξάρτητο ρήγμα. Δεύτερον, ο σεισμός είναι πάρα πολύ μικρός και δεν υπάρχει επίδραση στα εκείς και πολύ περισσότερο στα μακρυσμένα ρήγματα. Το 4 τώρα είναι από τα μεγαλύτερα που μας έχει δώσει η συγκεκριμένη περιοχή? Όχι, όχι. Έχει δώσει πολύ μεγάλους σεισμούς και στο Βόλο και στο Πήλιο και στις Ποράδες. Αυτός ο σεισμός εντάσσεται μέσα στην κανονική σεισμικότητα που εξελίσσεται στην περιοχή διαχρονικά. Άρα καθησυχάζετε και εσείς το παρακολουθείτε όπως άλλωστε κάνετε κάθε φορά. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λέκα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.